Πρώτη στάση το σπίτι του Κώστα Ζουράρη, φωτεινό, που φιλοξενεί κάθε λογής βιβλίο, μεταξύ άλλων και Θουκυδίδη, τον οποίο όμως δεν πολύ διαβάζει, γιατί όπως λέει, το γνωρίζει απ' έξω. Τον πολύ διαβάζει, γιατί το ξέρω περίπου απ' έξω, οπότε ναι, μου επανέρχεται συνεχώς σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Παίζει πιάνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν έχει Facebook και ανήκει στους ημιαναλφάβητους και δεν έχει καμία διάθεση να αλλάξει. Παίζω πιάνο πρωί, μεσημέρι, όταν μπορέσω. Συνήθως μεσημέρι, βράδυ. Ανήκω στους ημιαναλφαβήτους πλέον ή τους νεοαναλφαβήτους και δεν έχω και καμία διάθεση να αλλάξω. Αγαπημένη του γωνιά στο σπίτι είναι το σημείο που έχει τον πίνακα της μητέρας του, που είχε την καλύτερη σχέση και κάθε φορά που την έβλεπες λιποθυμούσες. Και αυτή είναι η μαμά μου. Στον Κουναρόπουλο. Καλό είναι, ήταν Ελληνής θεά. Και ήταν τόσο ωραία παιδί που λιποθυμούσες όταν την έβλεπες. Δεν διστάζει να μιλήσει και για τις γυναίκες που, όπως λέει χαρακτηριστικά, για κάποιες είναι γέρος, ενώ κάποιες άλλες θέλουν να τον εγκλωβίσουν. Ότι οι κυρίες έχουν μια τάση να θέλουν να με εγκλωβίσουν. Η καρδιά της Αθήνας, η Έμιλη Βανίου, επέλεξε το σπίτι που στην αρχή ήταν για τον Χατζιανέστη, τον στρατηγό της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Το σπίτι αυτό φτιάχτηκε για τον Χατζιανέστη, που ήταν ο στρατηγός της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Και είχα την τύχη μετά να γνωρίσω την εγγονή του, την κυρία Λένα Λεβίδη, μια καταπληκτική γυναίκα με την οποία είμαστε και πάρα πολύ φίλες. Μοντέρνο αλλά και κλασικό, λευκό αλλά και με χρωματιστές πινελιές, αυτό που δεν λείπει ποτέ από το σπίτι είναι το κερί για ήρεμη ατμόσφαιρα. Μαζί της και η κόρη της, η οποία αποκαλύπτει ότι μπορεί να ασχοληθεί και με τη δημοσιογραφία, ενώ η σχέση μαμά-κόρη συνεχίζεται και στα τηλέφωνα. Μπορεί να κατευθυνθώ προς τη μαμά. Α, ναι. Δημοσιογραφία ή νομική? Θα το δούμε αυτό. Νομίζω είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά μπορεί και δημοσιογραφία. Πώς είναι μια κλασική μαμά, βρε Αλεξάνδρα μου? Πώς είναι ότι θα σε πάρει τηλέφωνο όταν βγεις έξω, που είσαι, θα ενδιαφέρεται για κάθε δευτερόλεπτο, αν έφαγες, αν πεινάς, αν κοιμήθηκες καλά. Ιδιαίτερη διακόσμηση που δεν μπορείς να μην παρατηρήσεις στις ταπετσαρίες αλλά και την μοβ τραπεζαρία. Στην περιοχή της Γλυφάδας βρίσκεται το ησυχαστήριο της τραγουδίστριας Κατερίνας Στανίση. Είναι το ησυχαστήριο. Τα σερβίτσια, ο λευκός καναπές και το χαρακτηριστικό χαλί κάνει το σαλόνι της μοναδικό. Μπορεί και στα γυρατιά, αν το επιτρέπει η φωνή της, να τραγουδάει. Έχετε σκεφτεί κάποια στιγμή να σταματήσετε να τραγουδάτε? Όχι. Μπορεί και στα γυρατιά, αν το επιτρέπει η φωνή μου και η υγεία μου. Γιατί τι άλλο να κάνω, αυτό έχω μάθει να κάνω. Φωτογραφίες, δίσκοι αλλά και πολλές εικόνες είναι κάποια από τα ιδιαίτερα κομμάτια που θα συναντήσεις στο εσωτερικό του σπιτιού της και θα σε αναστατώσουν μουσικά. Αναστατώνω με μαζί σου, μάτια μου, απογειώνω με. Όλα τα λεπτά λουλούδια στη δικιά της αγκαλιά είναι κούκλα και ταξίζει, αν δεν μοιάζει με καμιά. Παραμένουμε στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Εκεί θα πετάξουμε με το μαγικό χαλί του Λευτέρη Πανταζή. Απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, μαζί σου θα καώ, σαν τσιγάρο. Ένα μεγάλο πορτρέτο κοσμεί το σαλόνι του Άσου του Ελληνικού Πενταγράμμου. Χτίστηκε από τα χεράκια μου, βέβαια, μαζί με αυτούς που βάλαμε και ρίχνανε μπετά και βάζαν τούβλα, ήμουν και εγώ από πάνω και ήμουν στην επίβλεψη. Για να γίνει το σπίτι όπως το ονειρεύτηκα. Γιατί το είδα στο όνειρό μου. Κάποια στιγμή να κάνω το σπίτι αυτό. Προχωρώντας στο γραφείο του, θα βρεις όλη του τη δισκογραφία, ενώ σε άλλο δωμάτιο είναι το βασίλειο των ρούχων του. Δεν τα έχω μετρήσει γιατί έχω χαρίσει πάρα πολλά. Βασικός κανόνας για να εισβάλλεις στο σπίτι της Σοφίας Μουτίδου είναι να βγάλεις τα παπούτσια σου. Αυτό λοιπόν με τα παπούτσια το έχεις για λόγους καθαριότητας? Ναι, καθαρά, γιατί η γειτονιά μας είναι λίγο χύμα. Ξέρεις, σκύλια, βρωμιές. Λίγο κόλαση, σκουπίδια. Έχω μωρό, παιδί. Και είναι άλλο το σπίτι. Ας πούμε τώρα είναι ασκούπιστα, σφουγγάριστα. Είναι άλλο να γεμίσουν οι κάλτσες σου λίγη σκόνη. Και άλλο να έχεις τα μικρόβια μέσα στη μούρη σου. Δεν έχει καναπέ και τη θέση του έχει πάρει ένα μονό κρεβάτι. Φωτεινό, με έντονη παιχνιδιάρικη διάθεση και με πολλούς απλόρωτους λογαριασμούς κολλημένους στο ψυγείο. Κλασική μανούλα, αφού σε δοκάρι του σπιτιού καταγράφει και το ύψος της κόρης της Δήμητρας. Και εδώ πέρα
Είναι το ύψος της Δήμητρας. Αχ, θα τρελαθώ. Είστε θεοπάλαβοι. Γιατί? Τι ωραία ιδέα. Το οποίο έχει βαφτεί το σπίτι από εδώ και πάνω από εδώ και κάτω και από τον άδαφο. Λίγο πριν αποχωρήσει, η κάμερα μας κάνει και μία αποκάλυψη. Η ίδια μείον 30 κιλά. Μείον 30 κιλά. Πίστεψε και μία ερεύνη. Ετών 30. Είχες δηλαδή μόλις μπει στο χώρο... Ναι, 30. 30, 49 κιλά.